δίκαιο ήταν και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών που μετά την συγκέντρωση, όπως έγινε τέλος πάντων την Κυριακή με αποστάσεις, μάσκες και ο ένας στη Δύση, ο άλλος στην Ανατολή, βγάλανε κοινή απόφαση. Για πες μας. Με όγονη λοιπόν απόφαση διέγραψαν διαβίου από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ήταν κάτι που το περιμέναμε φυσικά, καθώς ο γνωστός σκηνοθέτης είναι προφυλακιστέος αυτή τη στιγμή και κατηγορείται για μία σειρά βιασμών. Βρίσκεται στις φυλακές της Τρίπολης. Αποφάσισε λοιπόν το Σωματείο τη διαβίου διαγραφή του. Και είναι και λογικό, έτσι είπαμε. Και έπεται και συνέχεια ανάλογα με τα αποτελέσματα και των ερευνών του εισαγγελέα. Γιατί σήμερα μπορεί να μην έχουμε εισαγγελικές αποφάσεις, γιατί είναι ήρεμα τα πράγματα σήμερα, αλλά από αύριο σας έχω μπόλικο πράγμα.